Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, σε κανέναν Άγιο της Εκκλησίας μας δεν έκανε τόσες και τέτοιες άγριες επιθέσεις πειρασμών ο διάβολος, όσες στον Μέγα Αντώνιο. Μεταχειρίστηκε ο δόλιος όλα τα μέσα για να τον γκρεμίσει, αλλά δεν μπόρεσε. Πάμπλουτος, αλλά αγράμματος. Το 251 μετά Χριστόν γεννήθηκε στην Αίγυπτο ένα μεγάλο και φωτεινό αστέρι της χριστιανοσύνης, ο Μέγας Αντώνιος. Η ιδιαίτερη πατρίδα του ήταν ένα μικρό χωριό, Κόμα ονομαζόμενο, που βρισκόταν ανατολικά της όχθης του ποταμού Νείλου, στη νότιο Μέμφυδα. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι και ευσεβείς χριστιανοί. Μπορούσαν να δώσουν μεγάλη μόρφωση στον μικρό τους Αντώνιο και να τον αναδείξουν μεγάλο επιστήμονα, αλλά τους φόβιζε η συναναστροφή στο σχολείο με τα παιδιά των ειδωλολατρών. Δεν θέλανε να χάσει την πίστη του το παιδί τους από την πλάνη της ειδωλολατρίας. Προτιμούσανε να δούνε το παιδί τους στον παράδεισο αγράμματο, παρά γραμματισμένο στην κόλαση. Έμεινε λοιπόν εξαιτίας αυτού τελείως αγράμματος ο Αντώνιος. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να αναδειχθεί Μέγας. Οι γονείς του όμως φροντίσανε πολύ για την χριστιανική ανατροφή του. Τον μεγαλώσανε με τις αρχές του Ευαγγελίου και του δείξανε τους δύο δρόμους που θα τον γλιτώσουν από τις παγίδες του διαβόλου, το δρόμο του σπιτιού και τον δρόμο της εκκλησίας. Σε ηλικία 18 ετών έμεινε ορφανός με μία αδελφή. Ο θάνατος των γονέων του τον έβαλε στην αρχή σε λύπη και σε βαθύ συλλογισμό. Κατάλαβε τότε πόσο μάταιος είναι τούτος ο κόσμος και πόσο γρήγορα είναι το πέρασμα του ανθρώπου από την προσωρινή αυτή ζωή. Μια Κυριακή ακούει στην εκκλησία την Ευαγγελική περικοπή, στην οποία συζητάει ο Χριστός με έναν πλούσιο νεαρό και του δείχνει το δρόμο της τελειότητας και της σωτηρίας της ψυχής του. Ο Χριστός, αφού ακούει τον νεαρό πλούσιο να του λέει γιατί έχει ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, του υπογραμμίζει. «Η θέλης τέλειος είναι», είπαγε, «πόλησόν σου τα υπάρχοντα και διάδος πτωχής και δε ευρωκολούθημη και έξις θησαυρών εν ουρανό». Τα λόγια αυτά του Ευαγγελίου κάνουν βαθιά εντύπωση στην ψυχή του Αντωνίου. Γυρίζει στο σπίτι του σκεφτικός και κυριευμένος από αγωνία. Νομίζει ότι η φωνή του Κυρίου τον καλεί και αυτόν όπως εκείνον τον νέον, να τον ακούσει και να τον ακολουθήσει. Υπακούει αμέσως και χωρίς αναβολή. Πουλάει όλα του τα κτήματα. Από την πώλησή τους πήρε πολλά χρήματα. Το χρυσάφι όμως δεν του τράβηξε την καρδιά. Το έδωσε στην εκκλησία, το μοίρασε στους φτωχούς και τους δυστυχισμένους. Αυτός κράτησε μόνο για την αδελφή του ελάχιστα χρήματα. Έπειτα, εμπιστεύεται την αδελφή του σε ένα κοινόβιο παρθένων, σε έναν παρθενώνα. Εκεί ζούσαν ενάρετες γυναίκες μαζί και επεδίδοντος σε έργα αγάπης. Πέβγει κι αυτός, όχι πολύ μακριά από το σπίτι του, και άρχισε την ασκητική ζωή. Δεν υπάρχουν ακόμη μοναστήρια την εποχή εκείνη συγκροτημένα, όπως είναι σήμερα. Γι' αυτό καταφεύγει σε ένα ερημητήριο των περιχώρων. Εκεί βρίσκει ένα γέροντα ασκητή, ο οποίος αναλαμβάνει να τον καθοδηγήσει στην αρετή. Να φτιάξει ψυχή, ο άνθρωπος χρειάζεται άσκησης. Τα πάθη δεν βγαίνουν χωρίς αγώναν. «Υποποιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ», έλεγε ο Παύλος. «Μήποτε άλλης κηρύξας, εγώ αυτός αδόκιμος γένομαι». Προσεύχεται στο Θεό. Του ζητάνε τον βοηθήσει στον αγώνα του για την σωτηρία της ψυχής του. Ξενυχτάει τώρα πολλές φορές στην άσκηση και στην προσευχή. Τρώει ελάχιστα. Η τροφή του είναι ένα ξερό κομμάτι ψωμί και νερό. Τρώει μόνο μία φορά την ημέρα. Μερικές μάλιστα ημέρες περνούν χωρίς να βάλει τίποτα στο στόμα του. Άλλοτε πάλι, γεύεται το ξερό κόμμα του αφού περάσουν 3 και 4 ημέρες εξαντλητικής νηστείας. Οι πρώτοι πειρασμοί. Ο διάβολος όμως βλέπει την μεγάλη πρόοδο του Αντωνίου στην αγιοσύνη, ταράζεται και στεναχωριέται. Βάζει αμέσως τότε σε ενέργεια τις παγίδες του και τα φοβερά σχέδιά του. Τον χτυπάει λοιπόν πρώτα με τα πλούτη και τις ανέσεις.
«Είσαι κουτός», του λέει μέσα στη σκέψη του. «Άφησες τόσα πλούτη και ήρθες εδώ στην ερημιά να πεθάνεις από την πείνα και το κρύο. Δεν βλέπεις τη δυστυχία που σε πνίγει? Ένα στρώμα δεν έχεις να στρώσεις. Ζεστασιά δεν υπάρχει πουθενά. Δεν είναι για σένα τόπος αυτός. Θα πεθάνεις και είναι αμαρτία. Έπειτα, μην ξεχνάς, έχεις και αδελφή. Πώς την άφησες μόνη της? Είναι σωστό αυτό? Τι ευτυχισμένος είσαι τώρα εδώ, σε μια υγρή σπηλιά? Όλοι οι άλλοι που ζουν στον κόσμο θα χαθούμε και εσύ μόνο θα σωθείς? Είναι άραγε σωστό αυτό που κάνεις?» Όλες αυτές τις σκέψεις τις βάζει στο νου του Αντωνίου ο Σατανάς και περιμένει με αγωνία το αποτέλεσμα. Τι θα γίνει? Θα τις δεχτεί? Θα υποκύψει? Ή όχι? Αλλά στις δύσκολες αυτές στιγμές του πειρασμού ο Άγιος δεν λυγίζει. Προσεύχεται πολύ. Παρακαλεί από τα βάθη της καρδιάς του τον Θεό να τον βοηθήσει. Η προσευχή του, η νηστεία του και η θέλησή του νικούν τον διάβολο και τον τρέπουν σε φυγή. Δεν πρόκειται όμως να ησυχάσει. Ο διάβολος βάζει μπροστά νέο σχέδιο, πιο τολμηρό αυτή την φορά. Τον πολεμάει με την σάρκα. Εκμεταλλεύεται γι' αυτό άθλιος την νεότητά του. Παρουσιάζει στη φαντασία του αισχρά θεάματα. Μεταμορφώνεται ο τρισάθλιος σε γυμνή γυναίκα και προσπαθεί εκεί στην ερημιά να τον σκανδαλίσει και να τον νικήσει. Αγωνίζεται μέρα και νύχτα να τον γκρεμίσει. Του παρουσιάζει κέντρα διασκεδάσεων και σκηνές οργίων. Κάνει ό,τι μπορεί για να επιτύχει τους δόλους σκοπούς του. Ο Άγιος όμως συνεχώς προσεύχεται. Μένει ξάχρυπνος και παρακαλεί τον Θεό να του δώσει δύναμη να αντέξει σε αυτή την άγρια επίθεση των πειρασμών του διαβόλου για να επιτύχει μέχρι το τέλος την αμυνά του. Δεν τρώει εντελώς τίποτε. Κόβει και αυτό το ελάχιστο ξερό ψωμί που έτρωγε κάθε βράδυ και μένει μέρες ολόκληρες νηστικός. Ο Σατανάς όμως δεν εγκαταλείπει τον αγώνα. Να το δόλωμα, η υπερηφάνεια. Τώρα είναι η ώρα να τον κάμω να υπερεφανευτεί. Παρουσιάζεται λοιπόν ο δαίμονας τον Άγιο με τη μορφή μαύρου παιδιού και του λέγει: «Αχ, Αντώνιε, πολλούς πλάνεψα, πολλούς έβαλα κάτω και τους νίκησα, αλλά εσένα κουράστηκα να σε πολεμώ. Νομίζω πως δεν θα επιτύχω. Είσαι δυνατός, σε παραδέχομαι». «Και ποιος είσαι εσύ?» τον ρώτησε ο Μέγας Αντώνιος. «Εγώ είμαι το πνεύμα της πορνείας και γαργαλίζω τους νέους στην πράξη αυτή». Ο Άγιος δεν υπερηφανεύεται όπως περίμενε ο Σατανάς. Δεν είπε από μέσα του: «Τι είμαι εγώ? Μπράβο μου, τα κατάφερα». Αλλά δόξασε το όνομα του Κυρίου που του έδωσε την δύναμη να νικήσει και είπε στον Σατανά: «Είπα γιο πίσω μου, Σατανά, δεν σε φοβάμαι». Μέρες αθλήσεως. Μετά τους πειρασμούς, ο Άγιος προσεύχεται με πολύ πίστη. Η νηστεία και η σκληραγωγία γινόταν πιο αυστηρή. Εκτός από το ελάχιστο ψωμί που έτρωγε κάθε 2, 3 ή και 4 ημέρες, ούτε λάδι, ούτε κρασί, ούτε καμία άλλη τροφή έβαζε στο στόμα του. Κοιμότανε δε πάνω σε μια παλιά ψάθα ή και εντελώς κάτω στο χώμα. Για να ανεβάσει λοιπόν ακόμη πιο ψηλά τον αγώνα και την άθλησή του την χριστιανική, καταφεύγει σε ένα παλαιό τάφο και απομονώνεται. Εκεί του φέρνει τη λίγη τροφή του από καιρού εις καιρόν κάποιος ευσεβής χριστιανός. Ο τάφος αυτός ήταν ευρύχωρο σαν δωμάτιο. Ο Σατανάς επιτίθεται και πάλι. Γεμάτος οργή και μίσος για την αποτυχία του, ο διάβολος ξανακτυπάει τον Άγιο για να τον κάνει να γυρίσει πίσω στον κόσμο και να τον ρίξει στην αμαρτία. Πηγαίνει τη νύχτα και κάνει χαλασμό. Του παρουσιάζεται με μορφές φιδιών, σκορπιών, λύκων, τίγρεων που τον δαγκώνουν και του σκίζουν τις σάρκες. Ο Μέγας Αντώνιος λέει με γενναιότητα: «Δεν θα με νικήσετε. Ο αριθμός σας και ο θόρυβός σας δείχνουν την αδυναμία σας».
Οι δαίμονες τον χτυπούν τότε μανιασμένο και τον αφήνουν εκεί με πληγές ανέστητο και μισοπεθαμένο. Έτσι ανέστητο τον βρίσκει ο χριστιανός που του πήγε το ψωμί. Τον νομίζει για νεκρό. Τον μεταφέρει στο σπίτι του κοντά στους συγγενείς και στους γνωστούς του. Συνέρχεται όμως ο Άγιος τη νύχτα και γυρίζει πάλι στον τάφο του μαρτυρίου του. «Εδώ είμαι», φωνάζει ο Όσιος. «Δεν με φοβίζουν τα ψεύτικα μας τη γειά σας. Κανένα μαρτύριο δεν θα με απομακρύνει από τον δεσπότη μου Χριστό». Αγριεύουν οι δαίμονες στη συνέχεια της μάχης που δίνουν. Παρουσιάζονται σε 1002 μορφές ερπετών και θηρίων. Και ο Μέγας Αντώνιος, χωρίς να τα χάσει, είπε «Εάν είχατε δύναμη, ένας και μόνο από εσάς μπορούσε να με εξοντώσει. Επειδή ο Κύριος σας έχει κόψει τα νεύρα και σας έχει αφήσει χωρίς δύναμη, γι' αυτό προσπαθείτε με το πλήθος, με την ψευτιά και την υποκρισία να με φοβήσετε. Και γι' αυτό μεταμορφώνεστε σε τέτοια θηρία. Εμπρός λοιπόν, εάν όμως δεν πήρατε άνωθεν εξουσία εναντίον μου, μη στέκεστε. Εάν όμως δεν πήρατε, τι ταράζεστε?» Οι δαίμονες, ακούγοντας τα λόγια αυτά του Αγίου, έτριζαν τα δόντια τους. Μία κτίνα με θεϊκό φως κατέβηκε από την στέγη του τάφου. Γαλήνη και ήσυχη απλώθηκε παντού. Το κορμί του Αγίου δεν πονούσε πλέον και δεν υπήρχαν πληγές στο σώμα του. Θεραπεύτηκαν από τον Κύριο. Ο μεγάλος ασκητής καταλαβαίνει την θεία επίσκεψη και ρωτάει. «Πού ήσουν αγλυκύτατέ μου Θεέ, και δεν φανερωνόσουν από την αρχή να σταματήσεις τους πόνους του κορμιού μου? 16 χρόνια με άφησε ο σατανάς». Ακούστηκε τότε μία φωνή που του έλεγε «Αντώνιε, εδώ ήμουνα και σε παρακολουθούσα οράτος, αλλά πρόσμενα να ειδώ τον αγώνα σου. Αφού λοιπόν δεν νικήθηκες, αλλά υπέφερες με πίστη, θα είμαι πάντοτε κοντά σου και θα κάνω το όνομά σου ξακουστό σε όλο τον κόσμο». Σηκώθηκε τότε ο Άγιος και προσευχήθηκε θερμά. Για πιο αυστηρή άσκηση. Κατά το 285 μετά Χριστόν θέλει να απομακρυνθεί περισσότερο από τον κόσμο. Ο Άγιος Αντώνιος ξεκινά για το σκληρό και δύσκολο δρόμο της ασκήσεως. Περνάει τον Ήλο ποταμό και προχωράει προς τα βουνά της δεξιάς όχθης του που προεκτείνονται προς την Αραβία. Ο σκοτεινός διάβολος πλημμυρίζει από μίσος κατά του Αγίου. Καθώς τον βλέπει να προχωρεί για πιο αυστηρή άσκηση και πρόοδο αγιοσύνης, ταράζεται. Δεν το βάζει όμως κάτω. Ετοιμάζεται να τον σκανδαλίσει για να τον ρίξει στην αμαρτία. Ο Αργυρένιος δίσκος. Του πετάει λοιπόν στο δρόμο του, εκεί που βάδιζε στην έρημο, ένα μεγάλο στραφτερό αργυρένιο δίσκο. Ο Μέγας Αντώνης κοντοστέκεται για λίγο και λέγει εκείνο που κατάντησε παροιμιώδες. «Πόθεν είναι δίσκος εν τη έρημο? Από πού βρέθηκε ο δίσκος στην έρημο? Δική σου τέχνη είναι τούτο διάβολε», είπε τότε ο Άγιος. «Θέλεις να με εμπέξεις? Δεν θα σου κάνω όμως τη χάρη. Χάρισμά σου λοιπόν. Πάρε τον δίσκο μαζί σου στην απώλεια, στο σκοτάδι της κολάσεως, του φρικτού βασιλείου σου». Μόλις όμως είπε αυτά ο Όσιος, ο δίσκος έγινε άφαντος. Ο δαίμονας είχε νικηθεί και πάλι. Σε λίγο, ο Μέγας Αντώνιος συναντάει μπροστά του άφθονο χρυσάφι, που άστρεφτε και γυάλιζε με τη λάμψη του. Για το χρυσάφι αυτό δίνονται δύο εξηγήσεις. Η μία είναι ότι το παρουσίασε ο διάβολος τον Άγιο για να τον εμποδίσει από το θεάρεστο δρόμο του, για να του ανάψει τη φλόγα της φιλαργυρίας και του πλούτου και έτσι να του αλλάξει τα μυαλά. Η άλλη εξήγηση είναι ότι το χρυσάφι αυτό παρουσίασε ο Θεός τον Άγιο για να δείξει στον διάβολο ότι ο Αντώνιος ούτε από το χρυσάφι παρασύρεται, ούτε με τίποτε άλλο λάζει την ευτυχία της πίστεώς του που νιώθει. Είναι στη Λιβική έρημο της Πύρη που βρίσκεται το σημερινό Δαρ Ελ Μεϊμούν. Φτάνει λοιπόν ο μεγάλος ασκητής βαθιά στην έρημο. Εδώ αρχίζει ο Μέγας Αντώνιος να ζει σε πιο αυστηρή άσκηση. Απομονωμένος από τον κόσμο εντελώς, βαθαίνει στα μυστήρια της ζωής και της δημιουργίας. 20 ολόκληρα χρόνια προσεύχεται, νηστεύει
ξεχρυπνάει και αντιστέκεται στους πειρασμούς του διαβόλου. Οι επισκέπτες που πηγαίνουν τον δουν, ακούνε στο φρούριο άγριες κραυγές. «Φύγε από τον τόπο μας! Η έρημος είναι δική μας! Δεν θα μπορέσεις να αντέξεις τις μηχανές μας! Θα σε πιάσουμε στις παγίδες μας και στις ενέδρες μας!» Οι επισκέπτες νομίζουν στην αρχή ότι οι φωνές είναι ανθρώπινες. Διαπιστώνουν όμως έπειτα ότι πουθενά δεν υπάρχουν άνθρωποι, εκτός από τον γενναίο σκητή. Καταλαβαίνουν τότε τι υπεράνθρωποι πάλι κάνει ο Άγιος με την πανουργία του διαβόλου και θαυμάζουν. Ο Άγιος τους πλησιάζει γαλήνιος, ανοίγει την εξώπορτα του φρουρίου και τους λέει «Μη φοβάστε αγαπητοί μου, αφήστε τον δαίμονα να χτυπιέται, εσείς να κάνετε το σταυρόν σας και να βαδίζετε άφοβα τον δρόμο σας». Οδηγός και διδάσκαλος. Το όνομα του μεγάλου Αντωνίου γίνεται ξακουστό. Ο θαυμασμός για την αυστηρή ζωή παρακινεί πολλούς να πάνε να τον δούνε. Πολλοί μοναχοί τον βλέπουν σαν φωτεινό παράδειγμα αγίας ζωής και θέλουν να τον μιμηθούν. Όταν λοιπόν μαθαίνουν που βρίσκεται, τρέχουν πολλοί με χαρά κοντά του. Κοιτάζουν με απορία το κοκαλιάρικο σώμα του και τα χάνουν. Αρκετοί που πάσχουν από αρρώστιες, μόλις τον βλέπουν γιατρεύονται. Πολλοί δαιμονισμένοι κλειτρώνονται από τα δεσμά του διαβόλου. Ο Μέγας Αντώνιος όλους τους δίδασκε. Δεν ήξερε βέβαια γράμματα, αλλά ο λόγος του ήτανε αλάτι ηρτημένος. Όσοι τον άκουγαν, ένιωθαν αμέσως γαλήνη στην καρδιά τους. Μεγάλωνε ερωτάς τους για την αρετή. Έφευγε από το σώμα τους η τεμπελιά για τους πνευματικούς αγώνας και από την ψυχή τους ο καταστρεπτικός εγωισμός. Μάθαιναν όλοι τους πώς να καταφρονούν τους πειρασμούς του πονηρού διαβόλου και πώς να πλησιάζουν περισσότερο το Χριστό. Στην Αλεξάνδρεια, κοντά στους μάρτυρες, κατά το 311 μετά Χριστόν, επί της βασιλείας του αυτοκράτορα Μαξιμίνου, ξεσπάει άγριος διωγμός εναντίον των χριστιανών στην Αίγυπτο. Τότε ο Άγιος αφήνει την έρημο, παίρνει μαζί του και μερικούς άλλους μοναχούς και κατεβαίνει στην Αλεξάνδρεια, έτοιμος να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Στερεώνει τους μάρτυρες στην πίστη, τους δίνει κουράγιο, τους βοηθάει στις δύσκολες στιγμές τους. Και όταν δόθηκε εντολή να μην πατήσει μοναχός στα δικαστήρια, ο μεγάλος ασκητής δεν υπάκουσε. Μπήκε στο δικαστήριο και κάθισε σε σημείο που να τον βλέπουν. Μέσα του, κρυφό και γεωπόθος να μαρτυρήσει για την πίστη του Κυρίου, γιατί γνώριζε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο για τον άνθρωπο από το να αξιωθεί να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Άλλη όμως ήταν η βολή του Θεού. «Άνθρωπος αμαρτωλός είμαι». Μία μέρα, ενώ ησύχαζε στο κελί του, προχωρεί προς τα εκεί ένας ανώτατος αξιωματικός, ονόματι Μαρτινιανός, και του χτυπάει την πόρτα, λέγοντας «Άνθρωπε του Θεού, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Έχω μια θυγατέρα που την ενοχλεί ο διάβολος. Αρρωσταίνει φοβερά. Ζητώ την βοήθειά σου». Ο Άγιος απαντάει τότε «Άνθρωπε, τι θέλεις? Αμαρτωλός άνθρωπος είμαι και εγώ, όπως και εσύ. Εάν όμως πιστεύεις τον Χριστό, πήγαινε, κάνε την προσευχή σου και θα εκπληρωθεί η επιθυμία σου». Εκείνος πίστεψε τότε ολόψυχα στο Θεό. Γονάτισε και με πόνο ζήτησε την βοήθειά του. Το θαύμα έγινε. Η θυγατέρα του θεραπεύτηκε θαυματουργικά. Μακρινή έρημο. Αποφασίζει λοιπόν να προχωρήσει για άλλο μέρος. Σκέφτεται να πάει στη Θηβαΐδα. Παίρνει λοιπόν δύο καβέρλια ψωμί και κατεβαίνει στο ποτάμι. Εκεί περιμένει να φανεί κανένα πλοιάριο ή καμία βάρκα για να τον περάσει απέναντι. Ξαφνικά ακούει μια φωνή να του λέγει «Πού πηγαίνεις, Αντώνιε?» «Οι όχλοι μου ζητούν να κάνω θαύματα παραπάνω από τις δυνάμεις μου. Φεύγω λοιπόν για να ησυχάσω στην Άνω Θηβαΐδα», είπε ο Άγιος. «Και στη Θηβαΐδα να πας θα έρθουν να σε βρούνε. Για να ησυχάσεις λοιπόν προχώρα βαθύτερα στην έρημο». «Και ποιος θα μου δείξει το δρόμο αφού δεν τον ξέρω?» ρώτησε ο Αντώνιος. Τότε η αόρατη φωνή του ουρανού
του έδειξε να ακολουθήσει μερικούς αρακινούς που περνούσαν εκείνη την στιγμή κοντά του, για να φτάσει έτσι στον τόπο που θα έβρισκε ησυχία και γαλήνη. Οι θαρακινοί δέχτηκαν με χαρά να τον καθοδηγήσουν. Περπάτησε μαζί τους στην έρημο τρία μερόνυχτα. Έφτασε τελικά κοντά σε ένα ψηλό βουνό που βρίσκεται στην περιοχή της Ερυθρέας. Εκεί βρήκε άφθονο, γάργαρο και κρύο νερό κοντά στην Ερυθρά θάλασσα. Πήγαν δε και αρκετοί φοίνικες. Το σημείο εκείνο ήταν αρκετά έφορο. Εκεί τον άφησαν οι σαρακινοί κατά την επιθυμία του, αφού του έδωσαν προηγουμένως μερικούς άρτους. Ύστερα από λίγο καιρό, μαθαίνουν οι μαθητές του που βρίσκεται. Με στοργή και αγάπη τρέχουν κοντά του. Συμβουλεύονται στις δυσκολίες που συναντούν και πιο πολύ τον προσέχουν και τον φροντίζουν. Ο Μέγας Αντώνιος σκέπτεται τους κόπους, την απόσταση και την ταλαιπωρία των μοναχών που τον εφοδιάζουν με ψωμί και τους λυπάται. Για να τους απαλλάξει λοιπόν από τα δρομολόγια, του ζητάει να του φέρουν σκαυτικά, γεωργικά εργαλεία και λίγο σιτάρι για σπορά. Όταν του φέρανε αυτά που ζήτησε, επιδόθηκε στη μικροκαλλιέργεια. Έσκαψε την γη και έσπηρε το σιτάρι. Έπειτα το φρόντιζε. Μόλις είδε ο Άγιος την εφορία της γης, αλλά και την ανάγκη των επισκεπτών του να θέλουν να βάλουν κάτι στο στόμα τους, φύτεψε και λαχανικά. Δεν τον άφησαν όμως τα άγρια ζώα σε ησυχία. Κατέβαιναν στην πηγή, έπιναν νερό, έπειτα έμπαιναν στα σπαρτά του και στον κήπο του και του τα κατέστρεφαν. Ο Άγιος έπιασε μια μέρα ένα από αυτά τα ζώα και του μιλούσε, όπως μιλάνε σε λογικούς ανθρώπους. «Τι με ζημιώνετε?» του είπε. «Εγώ σας ζημιώνω? Πηγαίνετε λοιπόν στο όνομα του Κυρίου και μη με ξαναπλησιάσετε». Και τότε έγινε το εξής θαυμαστό. Τα άγρια ζώα ούτε τον κήπο του χαλάσανε, ούτε κατεβήκανε άλλη φορά στην πηγή εκείνη για να πιούν νερό. Ανάμεσα στα λιοντάρια. Τη νύχτα που ο Μέγας Αντώνιος αγρυπνούσε στην προσευχή, ο διάβολος μάζεψε όλα τα λιοντάρια της ερήμου και με αυτά τον περικύκλωσε στο καλύβι του. Βγήκε λοιπόν με θάρρος από την καλύβα του και μέσα στη νύχτα φώναξε δυνατά στα θηρία. «Εάν επήρατε από τον Θεό εξουσία εναντίον μου, τότε προχωρείτε και κατασπαράξατε με. Εάν όμως σας έφερε εδώ με τη βία ο Σατανάς, πάρτε δρόμο, φύγετε, είμαι δούλος του Χριστού». Τότε τα λιοντάρια βουβά σκορπίσανε με ορμή, σαν να τα κτύβησε ξαφνική καταιγίδα. Ο δε Άγιος συνέχισε την προσευχή του. Διδάσκει και θαυματουργεί. Το όνομά του γίνεται πλέον γνωστό παντού. Όλοι κάτι έχουν ακούσει για τον μεγάλο και ασύγκριτο ασκητή της ερήμου. Όλοι έχουν ανάγκη να ακούσουν κάτι από τον φωτισμένο άνδρα. Μοναχοί από μακρινά μοναστήρια τον καλούν για να τους διδάξει και να ωφεληθούν από την παρουσία του. Εκείνος, για να ωφελήσει τις ψυχές τους με ταπεινοφροσύνη, περνάει από μοναστήρι σε μοναστήρι. Τους διδάσκει την αγάπη, την καρτερικότητα και την πάλη με τη σάρκα. «Φυλάτες», θα έλεγε, «από ρυπαρούς λογισμούς και σαρκικά σιδονάς. Μην απατάστε χορτασία κοιλίας, φεύγετε την καινοδοξία και συνεχώς προσεύχεστε». Τα λόγια του θερμαίνουν τις καρδιές, δυναμώνουν την πίστη, δίνουν ζωή και όρεξη στην γεθία άσκηση για αγώνες αρετής και αγιοσύνης. Σε ένα από τα γυναικεία μοναστήρια συνάντησε και την αδερφή του, η οποία γριά πλέον είχε γίνει καθηγουμένη του μοναστηριού. Μεγάλη χαρά πήρε από την συνάντηση εκείνη ο Άγιος. Το όνομα του Οσίου, όπως είπαμε, ήταν πλέον γνωστό όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά και τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες, τους άρχοντες και τους βασιλιάδες. Μια μέρα επισκέπτηκε τον Άγιο ένας άρχοντας από το παλάτι του βασιλέως. Ο άρχοντας εκείνος λεγόταν Φρόντον. Έπασχε δε από μια φοβερή αρρώστια. Από την αρρώστια του εκείνη κινδύνευε να τυφλωθεί. Έπεσε λοιπόν στα πόδια του Αγίου και τον παρακαλούσε να τον γιατρέψει. Ο Μέγας Αντώνιος, αφού του έκαμε μία προσευχή, του είπε «Φύγε και στον δρόμο θα θεραπευθείς». Εκείνος όμως δεν έφευγε. Περίμενε πρώτα να θεραπευθεί και έπειτα να αναχωρήσει. Τότε ο Άγιος του επανέλαβε «Όσο καιρό κάθεσαι εδώ δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Πήγαινε λοιπόν και μέχρι ότου φτάσεις στην Αίγυπτο θα γίνεις καλά». Τότε
είπε ο άρρωστος την υπόσχεση του οσίου. Πίστεψε όμως και στη δύναμη του Θεού και έφυγε ευχαριστημένος. Πολεμάει την έρεξη του αριανισμού. Το 338 μετά Χριστόν, ενώ βρίσκεται σε βαθιά γεράματα, η Ορθοδοξία του ζητάει τη βοήθειά του. Οι Αριανοί ταράζουν τη γαλήνη της Εκκλησίας και προσπαθούν να παραποιήσουν την πίστη. Η παρακλήση των επισκόπων και των μοναχών να πάρει μέρος σε αυτή τη μάχη κατά του αριανισμού των ξεσηκώνουν. Κατεβαίνει τότε από το βουνό ο Άγιος και προχωράει σαν θεϊκός σύμφωνας προς την Αλεξάνδρεια. Εκεί πρωταγωνιστεί. Πολεμάει με ζωτικότητα την αίρεση. Αποκηρύσσει τους Αριανούς και την αίρεσή τους. Την ονομάζει πρόδρομο του Αντιχρίστου. Οι διψασμένοι μοναχοί. Μια μέρα λοιπόν εκεί στο ασκητήριο είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί επισκέπτες και συζητούσανε. Ο Άγιος σταμάτησε τη συζήτηση και τους είπε «Πάρτε μια στάμνα, γεμίστε την νερό και τρέξτε πίσω από αυτούς τους μεγάλους λόφους. Εκεί βρίσκονται δύο μοναχοί που θέλουν να έρθουν εδώ». Τους τέλειωσε όμως το νερό και ο ένας πέθανε από τη δίψα. «Τρέξτε λοιπόν να προλάβετε τον άλλον που κινδυνεύει». Οι καλόγεροι έτρεξαν στο μέρος που τους έδειξε ο Άγιος. Έφτασαν εκεί ύστερα από ώρες ολόκληρες πορείες. Είδαν δε τότε ότι συνέβαινε αυτό ακριβώς που τους είχε προείπει ο Άγιος. Τα χάσανε τότε και δοξάσανε το Θεό. Συνέφεραν έπειτα το μοναχό που κινδύνευε να πεθάνει και γυρίσανε στο ερημητήριο του μεγάλου ασκητού σκεπτική. Ο Μέγας Αντώνιος και ο Άγιος Ευλόγιος. Ο Άγιος Ευλόγιος έζησε στην Αλεξάνδρεια. Αυτός βρήκε κάποτε στον δρόμο ένα γέροντα λεπρό και εγκαταλελειμμένο. Δεν είχε κανένα να τον φροντίζει. Τον λυπήθηκε και σκέφτηκε να τον πάρει στο σπιτάκι του. Εκεί να τον περιποιείται για να το βρει η ψυχή του όπερ και έπραξε. Ο Ευλόγιος εργαζόταν την ημέρα έξω για να μπορεί να εξοικονομεί τα προς το ζήν και το βράδυ φρόντιζε το γέροντα με κίνδυνο φυσικά της ζωής του, διότι η λέπρα είναι μεταδοτική. Κατόπιν όμως μπήκε ο δαίμονας μέσα στο γέροντα και έβγαλε παραξενιές. Άρχισε να αναποδιάζει, να νευριάζει και να φωνάζει. «Μ' αφήνεις εδώ μονάχων και εσύ γυρίζεις. Κάνεις τον Άγιο. Είσαι υποκριτής». Δεν μπορούσε δε να τον ευχαριστήσει ο Ευλόγιος με τίποτα και να τον καταπραίνει. Αυτή η ευχαριστία και η αναποδιά του γέροντα διήρκησε 17 χρόνια. Τότε ο Άγιος Ευλόγιος σκέφτηκε να τον παρατήσει και να τον διώξει. Σηκώθηκε και πήγε σε ένα μοναστήρι, το οποίο θα επισκέφτηκε τότε ο Μέγας Αντώνιος για να τον ρωτήσει. Δεν τον γνώριζε και για πρώτη φορά θα τον έβλεπε. Εκεί ήτανε και άλλοι πολλοί που περιμένανε τον Άγιο Αντώνιο. Να, ο Αντώνιος φάνηκε που ερχόταν. Σταμάτησε όμως και φώναζε τον Ευλόγιο μέσα από το πλήθος, τον οποίον όπως είχαμε πει δεν είχε δει ποτέ. Ούτε και ο Ευλόγιος τον Αντώνιο. «Ευλόγιε», του είπε, «τι θέλεις εδώ εσύ? Τρέξε γρήγορα στη δουλειά σου για να μην χάσεις το μισθό 17 ετών». Πράγματι, ο Ευλόγιος γύρισε αμέσως στο σπιτάκι του και ξαναπεριποίητο τον λεπρό γέροντα όπως και πριν. Αλλά σε 3 ημέρες ο γέροντας απέθανε και στις 40 ημέρες του γέροντα πέθανε και ο Ευλόγιος. Αυτή είναι η ψυχή του Αμούν. Άλλη μια φορά, ενώ καθόταν ο Άγιος στο βουνό και συζητούσε με τους μαθητές του, είδε ξαφνικά μια ολόλευκη ψυχή να ανεβαίνει στους ουρανούς. Τη στιγμή δε εκείνη γινότανε μεγάλη χαρά. Πανηγυρίζανε οι Άγιοι Άγγελοι. Σηκώθηκε αμίλητος ο Αντώνιος και κοίταξε εκστατικά τον ουρανό. Μακάριζε δε την ψυχή εκείνη που βάδιζε για την αιώνια χαρά του ουρανού. Παρακαλούσε δε μυστικά τον Θεό να του φανερώσει σε ποιον ανήκει αυτή η λυτρωμένη ψυχή. Τότε άκουσε μια φωνή από τον ουρανό που του είπε «Αυτή είναι η ψυχή του Αμούν». Ο Αμούν ήταν ασκητής στην έρημο της Νητρίας, η οποία βρισκόταν πολύ μακριά από τον Μέγα Αντώνιο. Οι μαθητές του Οσίου Αντωνίου μόλις τον είδανε έτσι να χαίρεται και να θαυμάζει, τον ρωτήσανε «Τι συμβαίνει?
Βλέπεις τίποτε? Ακούς τίποτε? Και ο θείος ασκητής τους είπε, την ώρα αυτή πέθανε ο Αμούν ο συνασκητής και φίλος μου. Οι μαθητές του τα χάσανε. Σημειώσανε όμως την ημέρα αυτή και την ώρα που είδε ο Άγιος ξυπνητός το όραμα. Ύστερα από 30 ημέρες έφτασαν στο ερημητήριο του Αγίου μερικοί μοναχοί από την Ιτρία και ανέφεραν την ημέρα και την ώρα του θανάτου του ασκητού Αμούν. Κατάλαβαν τότε όλοι ότι ο Αμούν είχε πεθάνει την ημέρα που ο Άγιος Αντώνιος έβλεπε την ψυχή του ολόλευκη να ανεβαίνει στον ουρανό. Και όλοι, όσοι μαθαίνανε αυτά, χαιρότανε και θαυμάζανε τον μεγάλο ασκητή της ερήμου Αντώνιο. Διώχνει τα δαιμόνια. Με το πέρασμα των χρόνων οι δαίμονες εξακολουθούν να πειράζουν τον Άγιο, αλλά δεν ελπίζουν πλέον να τον νικήσουν. Αντίθετα, αρχίζουν τώρα να τον φοβούνται. Η προσευχή του είναι πανίσχυρη, διότι η πίστη του είναι τόσο μεγάλη και η ψυχή του αγνή. Μια μέρα που ο Άγιος περνούσε το ποτάμι με ένα πλοιάριο, διότι ήθελε να επισκεφτεί τα μοναστήρια, του ήρθε στη μύτη μία βρωμερή οσμή. «Κάτι βρωμάει φοβερά», είπε ο Μέγας Αντώνιος. «Μήπως κανένα ψάρι?» τον ρωτήσανε. «Όχι. Άλλη δυσοδεία νιώθω». Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε από το αμπάρι του πλοίου μία φοβερή κραυγή νέου που είχε μέσα του δαιμόνιο και τον βασάνιζε. Τότε ο Άγιος έκανε θερμή προσευχή στο Θεό και απάλλαξε τον νέο από το μαρτύριο του διαβόλου. Τον άφησε ήσυχο, ήρεμο, γαλήνιο και υγιή να συνεχίσει την εργασία του και την ζωή του όπως όλοι οι άνθρωποι. Όλοι τότε καταλάβαινε ότι η βρωμιά εκείνη δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ο βρωμερός και απέσιος δαίμονας που βασάνιζε τον νέο. Σε έναν άλλο πάλι νέο διάβολος το έκανε φοβερά μαρτύρια. Τον καταντούσε έτσι ώστε να τρώγει τις σάρκες του. Τον βασάνιζε πολύ σκληρά. Οι γονείς του απελπισμένοι τον έφεραν στο Μέγαν Αντώνιο. Ο Άγιος λυπήθηκε τον νέο και είπε στους γονείς του ότι θα αγρυπνήσει και θα προσευχηθεί για αυτόν, αλλά μαζί του πρέπει να αγρυπνήσουν και να προσευχηθούν και εκείνοι. Πράγματι, κάνανε μία προσευχή πολύ κατανυκτική. Κατά τα ξημερώματα όμως αγρίεψε ο άρρωστος. Όρμησε με οργή εναντίον του Αγίου και τον έριξε κάτω. Πικράθηκαν από τη διαγωγή του παιδιού του οι δυστυχισμένοι γονείς. Ο πολύπαθος όμως από τα τεχνάσματα του διαβόλου ασκητής τους είπε, «Μην λέτε τίποτε εναντίον του παιδιού. Δεν φταίει αυτό. Αλλά ο δαίμονας που οργίστηκε διότι πήρε εντολή από τον Θεό να βγει από μέσα του και να τον αφήσει ελεύθερο. Αυτό είναι το σημάδι ότι βγήκε το δαιμόνιο. Δοξάστε τον Θεό». Και πράγματι, το παιδί, ημερωμένο πια, σηκώθηκε και φιλούσε ευτυχισμένο τα χέρια του μεγάλου Αντωνίου. Το δαιμόνιο έφυγε. Δίνει λύσεις. Ο Άγιος έδινε λύσεις σε σοβαρά προβλήματα πολλών μεγάλων ανδρών όταν του ζητούσαν τη συμβουλή του. Και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που του έγραφαν. Τις απαντήσεις βέβαια δεν τις έγραφε μόνος του, γιατί δεν ήξερε, όπως είπαμε, γράμματα. Έλεγε όμως σε κάποιον άλλον ασκητή που ήξερε να γράφει λέξη προς λέξη την απάντηση, τη συμβουλή, και εκείνος την έγραφε. Τα γράμματά του γραφτήκανε όλα στην κοπτική γλώσσα. Αυτή τη γλώσσα ήξερε ο Άγιος. Έπειτα δε γίνανε και μεταφράσεις του στην ελληνική. Οφέλιμος συνομιλητής. Πολλές φορές που τον ρωτούσανε πώς να ζει χωρίς να διαβάζει βιβλία, τους απαντούσε με ευστροφία. «Το δικό μου βιβλίο είναι η φύση των γεγονότων. Είναι η δημιουργία του μεγαλοδύναμου Θεού. Άλλοτε πάλι θέλοντας να παρηγορήσει έναν τυφλό μοναχό, δίδυμο ονομαζόμενο», του έλεγε. «Δίδυμε, διόλου να μην ταράσεσαι, διότι έχασες τους αισθητούς οφθαλμούς σου. Αντιθέτως να χαίρεσαι, διότι έχεις ανοιχτό τα μάτια της ψυχής σου, με τα οποία βλέπεις τον Θεό και καταλαβαίνεις το φως των λόγων του. Όπου περνάει αυτήν τον πλούτο της ψυχικής του εφορίας να κτηνοβολήσει. Ποτέ δεν ταράζεται, ποτέ δεν σκυθροπιάζει. Είναι πάντα γαλήνιος. Μας αν πρόκειται να παλέψει για την πίστη και να πολεμήσει τις αιρέσεις, φουντώνει και θεριεύει. Γίνεται αθλητής της πίστεως.
γίνεται δύναμη φοβερή και τρομερή που γκρεμίζει τις πλάνες των αιρετικών. Αντώνιος, σας αποχαιρετά. Τώρα ο Άγιος είναι πλέον πολύ γέροντας, είναι 105 χρονών. Μέχρι τώρα τίποτε δεν ένιωσε στο κορμί του. Ποτέ του δεν αισθάνθηκε πόνο ή πυρετό ή δυσθυμία. Σε όλη του την ζωή πετούσε ανάλαφρα. Οι μπόρες, τα άγρια κρύα και οι μεγάλες ζέστες δεν τον πειράζανε. Στα βαθιά του γεράματα έμενε ακμαίος και στο σώμα και στην ψυχή. Και όταν ήρθε ο χρόνος να αποχωριστεί η ψυχή από το βασανισμένο κορμί του, το προαισθάνθηκε. Και τις τελευταίες αυτές ημέρες της ζωής του θέλησε να τις εκμεταλλευτεί για το καλό των μαθητών του. Παρά τα γεράματά του, τη σκέφτηκε πολλά μοναστήρια και έδωσε τις τελευταίες του οδηγίες. Τους είπε πως να αγωνίζονται κατά του διαβόλου και να αποφεύγουν τους αιρετικούς. Οι μοναχοί του έλεγαν να μην γυρίσει πίσω στην έρημο στο ησυχαστήριό του, αλλά να μείνει κοντά τους. Ο Άγιος όμως επέστρεψε στην έρημο. Ζήτησε δε να μην μουμιοποιήσουν το σώμα του όπως συνηθίζαν οι Αιγύπτιοι, αλλά να τα αφεί εκεί κοντά στην έρημο, σε σημείο που να μην το ξέρει κανένας. Δεν ήθελε μεταθανάτιες τιμές. Λίγο πρωτού κλείσει τα μάτια του λέγει στους μοναχούς που βρίσκονται κοντά του ότι αφήνει τη μιλωτή τον μανδύα του για τον Μέγα Θανάσιο, ο οποίος του τον είχε χαρίσει κάποτε καινούργιο. Κατόπιν ο Μέγας Αθανάσιος τον φορούσε πάντοτε ως φυλαχτό. Τους προβάτινους χιτώνες τους τους άφησε στο μοναχό Σεραπείωνα. Έπειτα, αφού τους κοίταξε κατάματα, τους είπε «Ο Αντώνιος σας αποχαιρετά και φεύγει». Και με τα λόγια αυτά παρέδωσε την αμόλυντη ψυχή του στο Θεό. Τον έθαψαν κατά την επιθυμία του σε άγνωστο μέρος. Ο τάφος του έμεινε πράγματι άγνωστος. Ουδής ξέρει που ετάφει. Ήταν 17 Ιανουαρίου του 365 μετά Χριστόν. Έζησε 105 χρόνια. Η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του Μεγάλου Αντωνίου στις 17 Ιανουαρίου. Τον ζήλω την Ηλίαν εις τρόπης μιμωμένος, το βαπτιστή ευθύες τες τρίβης επόμενος, Πάτερ Αντώνιε της ερήμου γέγονας οικιστής και την οικουμένη. Yeah.